Συνεχίζουμε τη χάρη του Θεού. Βρισκόμαστε το τόμο και στην 25η υπόθεση, η οποία έχει τον εξής τίτλο. Αυτός που θέλει να ευαρεστεί στο Θεό, ουδόλως πρέπει να λαμβάνει υπόψη του τους εξευτελισμούς ή τα στιμάς των ανθρώπων. Ότι δι τον το Θεό αρέσει ζητούντα, τας εκ των ανθρώπων ατιμίας ή τιμάς, ζήστε. Σημαντικό κεφάλαιο αυτό, γιατί πολεμάει τη ρίζα της υπερηφάνειας που είναι η κοινοδοξία, η ανθρωπαρέσκεια. Η υπερηφάνεια, ο εγωισμός είναι ένα νόσημα πάρα πολύ βαθιά ριζωμένο στον άνθρωπο. Πηγάζει από τον αρχαίκακο διάβολο, αυτός πρώτος υπερηφανεύθηκε και θέλησε να βάλει το θρόνο του πάνω από τον θρόνο του Θεού. Και υποβάλλει αυτόν τον λογισμό και σε εμάς τους ανθρώπους. Και δυστυχώς, από τη στιγμή που υποκύψαμε στην αμαρτία, υπάρχει μέσα μας ως σπόρος αυτή η λεγόμενη ίηση, η μεγάλη ιδέα ότι είμαστε κάποιον τι, ότι κάτι είμαστε. Διαβάζουμε στο γεροντικό. Ένας αδελφός επισκέφθηκε τον Άγιο Μακάριο τον Αιγύπτιο. Μεταξύ των δε διημήφθη ο εξής διάλογος. «Αβά», ερώτησε ο επισκέπτης, «συμβούλευσέ με πώς δύναμαι να σωθώ, πώς μπορώ να σωθώ». «Πήγαινε στα μνήματα», απάντησε ο Άγιος Μακάριος, «να υβρίσεις τους νεκρούς και μετά έλα να σου πω». Πράγματι μετέβη ο αδελφός στο νεκροταφείο και ύβρισε, έριψε πέτρες στους τάφους και επέστρεψε προς τον γέροντα. Λοιπόν, τον ρωτά ο Άγιος Μακάριος, τι συνέβη? Τους ύβρισα, τους επετροβόλησα. Τι σου απάντησαν οι νεκροί για όσα τους είπες? Τίποτε. Να υπάρχεις πάλι αύριο στα ίδια εκείνα μνήματα και να τους επενέσεις. Την άλλη ημέρα, εκτελών την εντολή του Αγίου Μακαρίου, ο μοναχός μετέβη στα ίδια μνήματα και άρχισε να τους επενεί. Αποκαλούν αυτούς Αποστόλους, Αγίους, Δικαίους. Αφού τελείωσε το έργο αυτό, επέστρεψε πάλι στον Αβά Μακάριο, ο οποίος τον ερώτησε. Έκαμε σε αυτό που σου είπα? Μάλιστα, γέροντα. Επήγα, τους επίνεσα και τους εδόξασα. Και τι σου είπαν λοιπόν? Τίποτε. Είδες, τέκνον μου, πόσο τους προσέβαλες και τίποτε δεν σου είπαν. Αλλά και πόσο τους εδόξασες και σιώπησαν. Έτσι και εσύ να κάνεις, εάν θέλεις να σωθείς. Να γίνεις νεκρός και να μην λαμβάνεις υπόψη σου ούτε τα κατά σου ατίμους επιθέσεις των ανθρώπων ούτε τους επένουστων, όπως έκαναν οι νεκροί τους οποίους επισκέφθηκες. Τότε μόνο θα μπορέσεις να σωθείς. Τρέμουμε οι άνθρωποι μη τυχόν μας κάνουν κάποια παρατήρηση. Και τώρα μάλιστα που έχουμε και αυτό το απέσιο μέτρο της μασκοφορίας και μάλιστα και μέσα στους ναούς, τρέχουν κάποιοι μη τυχόν τους κάνουν παρατήρηση, γιατί λέει δεν φοράνε τη μάσκα τους. Αλλά ο χριστιανός δεν πτωείται από αυτά. Σκέφτεται μόνο αν αρέσει στον Θεό και τίποτα άλλο. Και δεν φοβάται τις παρατηρήσεις, τους κλεβασμούς, τους ονειδισμούς των ανθρώπων. Και απ' την άλλη δεν τέρπεται, δεν ευχαριστιέται με τους επένους των ανθρώπων.
Για μας, δεύτερο περιστατικό πάλι από το γεροντικό, αμάς θα πει γερόντης, είναι αντίστοιχο του αβάς, γέροντας. Για μας, Σάρα έλεγε, εάν παρακαλέσω τον Θεό να πληροφορούνται εσωτερικώς όλοι οι άνθρωποι τας έναντι αυτών ψυχικάς μου διαθέσεις, τότε, εφόσον εισακουστεί η δέησής μου, θα πρέπει να βρίσκομαι προ των θυρώντων και να μετανοώ. Διότι, ενδεχομένως, οι διαθέσεις μου να μην ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Ή θα τους επαινώ υπερβαλλόντος, ή θα τους κρίνω αδίκως. Δηλαδή, άλλο είναι και άλλο εγώ έχω μέσα μου για αυτούς. Πάντοτε οι άνθρωποι σφάλουμε στις κρίσεις μας και στις εκτιμήσεις μας. Μπορεί εμείς να έχουμε καλή ιδέα για κάποιον, αλλά να μην το αξίζει. Ή αντίθετα να έχουμε κακή ιδέα και να είναι πολύ καλός. Ή πάλι να έχουμε ιδέα καλή, αλλά όχι όσο ταιριάζει σε αυτόν. Είναι πολύ καλύτερος σε σχέση με την ιδέα που έχουμε εμείς για αυτόν, που έχουμε μια μέτρια ιδέα για αυτόν. Ή μπορεί να είναι λίγο κακός και εμείς να έχουμε την ιδέα ότι είναι πολύ κακός. Θα παρακαλέσω τον Θεό, λέει η αμάς Σάρα, απέναντίας, να παραμένει η καρδία μου αγνή, χωρίς να αισθάνεται πάθος τι, έπαινον ή κατάκριση απέναντι αυτών. Είναι πολύ φιλοσοφημένο αυτό το απόφθεγμα της αμάς Σάρας. Αν το δούμε και στο πρωτότυπο, εάν λέει εύξομαι το Θεό, είναι απάντες οι άνθρωποι πληροφορώνται εις εμέ, ευρεθήσομαι εις την θύραν εκάστου μετανούσα. Μάλλον εύξομαι την καρδία μου, αγνήν είναι μετά πάντων. Έτσι μπορούμε να το εννοήσουμε και αλλιώς βέβαια. Μια άλλη ερμηνεία θα μπορούσε να είναι η εξής. Εάν θέλω όλοι οι άνθρωποι να με αποδέχονται, να πληροφορούνται σε μέ, να έχουν μια καλή ιδέα για μένα, να αναπαύονται σε μένα. Συνήθως αυτό δεν θέλουμε. Οι άλλοι να μας αποδέχονται, να μας αγαπούν, να μας εκτιμούν. Οι άλλοι παρακαλέσουν τον Θεό να έχουν τέτοια γνώμη όλοι για μένα. Ευρεθήσομαι στη θύρα εκάστου μετανοούσα. Θα βρεθώ στο σπίτι του καθενός και θα ζητάω συγγνώμη. Γιατί δεν είμαστε όπως θα έπρεπε να είμαστε. Έτσι ώστε όλοι οι άνθρωποι να μας εκτιμούν, να μας αποδέχονται, να μας αγαπούν. Και θα πρέπει κάθε στιγμή να ζητάμε συγγνώμη και να προσπαθούμε να φαινόμαστε καλοί για να αρέσουμε στους ανθρώπους και πάλι δεν θα τα καταφέρουμε. Γι' αυτό λέει για μας, άρα το καλύτερο είναι να προσπαθήσω μέσα στην καρδιά μου να έχω καλούς λογισμούς εγώ για τους άλλους και να μην προσπαθώ να έχουν οι άλλοι καλούς λογισμούς για μένα. Δηλαδή η καρδιά μου να είναι αγνή, λέει, μετά πάντων. Να μην έχω εγώ κακό λογισμό για κανένα. Και ποιος είναι ο κακός λογισμός? Να σκέφτομαι ότι ο άλλος δεν με εκτιμά, δεν με αγαπά, δεν με αποδέχεται. Να έχω κακό λογισμό για τον άλλον. Είναι πολύ φιλοσοφημένο αυτό που λέει ο αμάς Σάρα. Δεν πρέπει να ασχολείσαι με το αν ο άλλος σε αποδέχεται ή όχι, σε αγαπά ή όχι, σε εκτιμά ή όχι. Συνήθως αυτό μας τρώει και έρχεται και ο πονηρός και ο εμπαθής δικός μας κακός λογισμός και μας λέει, ξέρεις ο άλλος, είδες πως σε κοίταξε, είδες τι είπε στο διπλανό του, για σένα έλεγε, όπως εσύ τον κοίταζες και σε κοίταζε, έλεγε για σένα και μόλις πήγες πιο κοντά σταμάτησε να μιλάει για σένα. Λοιπόν, και σου βάζει υποψίες και κακούς λογισμούς για τον άλλον, ενώ η αγάπη μην λογίζεται το κακό, ναι, η αγάπη ποτέ δεν σκέφτεται κακό για τον άλλον. Γι' αυτό να φροντίζουμε να έχουμε αγνή καρδιά
όπως λέει εδώ η Αμάσαρα, με τα πάντων. Είναι η καρδιά σου καθαρή με όλους, απέναντι όλων. Δηλαδή έχεις αγνούς λογισμούς, καθαρούς λογισμούς για όλους. Ή έχεις υποψίες, έχεις κακούς λογισμούς. Έχεις διαστραμμένους λογισμούς. Ότι ο άλλος σε ζηλεύει, σε φθονεί, σε υποβλέπει, σε κατακρίνει, σε υπονομεύει, δεν σε θέλει κλπ. Κλπ. Αντί μόνο να έχουμε τέτοιους λογισμούς και αν τους αποδεχόμαστε και αν τους καλλιεργούμε. Η αγάπη ουλογίζεται το κακό μου. Όταν σκέφτεσαι ότι ο άλλος τα έχει εναντίον σου, τι κάνεις, τον κατακρίνεις. Και αυτό βέβαια είναι μεγίστη αμαρτία. Γιατί τον κατακρίνεις? Γιατί λες ο άλλος είναι κακός και γι' αυτό ακριβώς έχει κακούς λογισμούς. Τι είναι αυτό, δεν είναι κατάκριση? Αν όμως δεν τον κατέκρινες και θεωρούσες τον άλλον όπως και πρέπει να θεωρείς τον κάθε άνθρωπο, άγιο, καθαρό, αγνό, ποτέ δεν θα βάζεις στο λογισμό σου την ιδέα ότι ο άλλος σε κατακρίνει, σε κατηγορεί, σε υποβλέπει, θέλει το κακό σου, δεν σε αγαπάει, έχει κακούς λογισμούς εναντίον σου, τα έχει εναντίον σου, είναι θυμωμένος μαζί σου. Πόσοι άνθρωποι βασανίζονται, ταλαιπωρούνται με τέτοιους λογισμούς? Και στην πραγματικότητα δεν συμβαίνει τίποτα πολλές φορές. Και είναι μια απάτη του λογισμού τους, μια απάτη του διαβόλου. Ας αγωνιστούμε λοιπόν, είναι πολύ ωραίο αυτό που λέει ο Μασάρα. Εύξω με την καρδία μου, αγνή είναι με τα πάντων. Έχεις αγνή καρδία με όλους. Αυτό έχει σημασία. Βλέπεις το μικρό παιδάκι, σε βλέπει έτσι απλά με ορθά ανοιχτά τα μάτια του, σε σκανάρει από πάνω μέχρι κάτω, αλλά δεν βάζει κακό λογισμό για σένα. Και ό,τι το πεις το δέχεται. Δεν βάζει δεύτερο λογισμό, μήπως αυτό που του λες δεν είναι έτσι, μήπως κάτι άλλο έχεις μέσα σου και άλλο του λες, μήπως θέλεις το κακό του. Γι' αυτό λέει ο Κύριος, πρέπει να γίνουμε λέει σαν τα παιδιά, απλοί και άκακοι. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια αφελείς και μπλάκες και ασύνετοι, όχι. Αλλά όχι και καχύποπτοι, όχι κατακρίνοντες και έχονται συνεχώς κακούς λογισμούς για τους άλλους. Πάμε πιο κάτω. Ένας γέρος ασκητής είπε, να μη θέλεις άνθρωπε το να μη σε καταφρονούν οι άνθρωποι. Και αυτό είναι πολύ φιλοσοφημένο. Εμείς αυτό θέλουμε, να μη μας καταφρονούν επιτέλους. Δεν με αγαπάς, εντάξει, τουλάχιστον μην με καταφρονείς. Τι σου έκανα και με καταφρονείς και με βλέπεις έτσι περιφρονητικά και μιλάς έτσι άσχημα για μένα? Τι σου έκανα? Να μην το θέλεις αυτό, λέει ο ασκητής αυτός. Είπε γέρον, μη θέλε είναι ακαταφρόνητος. Μη οι δύο αρνήσεις είναι μία θέση, έτσι. Μη θέλεις είναι ακαταφρόνητος, που σημαίνει να θέλεις να καταφρονήσει. Να θέλεις να καταφρονήσει. Βλέπετε πως η λογική του Θεού, που είναι η λογική των Αγίων, είναι αντίστροφη από την λογική του κόσμου. Η λογική του κόσμου λέει, τι λες τώρα? Να μην θέλεις να καταφρονήσεις, να θέλεις να καταφρονήσεις, τρελός είσαι, παλαβός είσαι. Ποιος θέλει να καταφρονείται, ποιος θέλει να περιφρονείται, ποιος θέλει να είναι στο περιθώριο το κοινωνικό κλπ. Όλοι τρέμουν την ιδέα, μήπως απομονωθούν, μήπως οι άλλοι τους βάλουν στην άκρη, μήπως οι άλλοι δεν τους αγαπάνε. Και όμως αυτό είναι το ζητούμενο. Να πάψεις να είσαι κολλημένος σε αυτές τις επιθυμίες που ουσιαστικά είναι το πάθος της ανθρωπαρέσκειας, της καινοδοξίας. Αυτό που μας βασανίζει, μας τρώει. Τι λένε οι άνθρωποι για μένα? Τι γνώμη έχω για μένα? Μήπως με καταφρονούν? Μήπως δεν με εκτιμούν? Πόσο ελεύθερος είναι ο άνθρωπος που δεν ασχολείται με αυτά, που δεν τον νοιάζει? Είτε τον επαινούν είτε τον καταφρονούν. Είπε γέρον, μη θέλει είναι ακαταφρόνητος. Μη θέλεις να είσαι ακαταφρόνητος. Να θέλεις να καταφρονήσεις δηλαδή. Πόσο απελευθερωτικά είναι όλα αυτά. Και πόσο ψυχοθεραπευτικά. Πόσοι άνθρωποι σήμερα αρρωσταίνουν ψυχικά, ψυχολογικά,
και τρέχουν στους ψυχολόγους και στους ψυχιάτρους και παίρνουν χάπια, γιατί ακριβώς είναι κολλημένοι σε αυτό το λογισμό. Δεν θέλουν να καταφρονηθούν από κανέναν. Θέλουν όλοι να τους εκτιμάνε, να τους αγαπάνε. Να είναι το επίκεντρο. Και επιτέλους θέλουν να είναι έτσι στο απειρόβλητο. Σου λέει δεν σε ενοχλώ, μην με ενοχλείς. Όχι. Να σε ενοχλήσει. Να χαίρεσαι να σε ενοχλεί, να χαίρεσαι να σε βρίζει, να χαίρεσαι καταφρονείς. Αυτό είναι το υγιές. Αυτό είναι το ορθόδοξο. Αλλιώς θα είσαι άρρωστο συνέχεια, ψυχικά. Και ανικανοποίητος μέσα σου. Ο ίδιος ασκητής έλεγε, ανήμωνος τον άνθρωπο που η περί αυτού αγαθή φήμη των συνανθρώπων του είναι μεγαλυτέρα της εργασίας του. Ενώ δηλαδή έχει κάποια πνευματική εργασία, έχει κάποια αρετή, η φήμη του όμως είναι πολύ μεγαλύτερη. Οι άλλοι δηλαδή διωγγώνουν αυτό που κάνει, το επενδύνει περιβαλλόν τους και έχει μια φήμη κοινωνική ανώτερη από την αξία του. Ουέ ανθρώπο, όταν το όνομα αυτού μίζουν εστί της εργασίας αυτού. Αλλήμωνο στον άνθρωπο που το όνομά του είναι μεγαλύτερο από την εργασία του, την πνευματική του εργασία. Και εδώ πάλι μας τονίζεται το γεγονός του να μην επιδιώκουμε τη δόξα των ανθρώπων. Να μην επιδιώκουμε τον εντυπωσιασμό. Να μην χαιρόμαστε με τα μπράβο και τα έβγη των ανθρώπων. Αντίθετα, μάλιστα, να λυπόμαστε εάν οι άνθρωποι, όπως το συνηθίζουν, μας αγιοποιούν έτσι στη συνείδησή τους, στις συζητήσεις τους, ενώ δεν το αξίζουμε. Μετά βεβαίως χάνουμε τον Θεό και τη δόξα του Θεού. Και ο Κύριος θα πει, απέλαβες τα αγαθά σου εν τη ζωή σου. Τα πήρες. Αυτά που ήθελες, τη δόξα, τον έπαινο, τον πήρες από τους ανθρώπους. Δεν έχεις να πάρεις τώρα από μένα τίποτε. Ενώ οι πραγματικοί και μεγάλοι Άγιοι που αξίζουν να δοξαστούν, έκαναν πολλές φορές σαλότητες, τρέλες δηλαδή, έτσι ώστε οι άνθρωποι, όπως το συνηθίζουν πάλι, να διωγγώνουν αυτές τις σαλότητες, να τους παρεξηγούν και να τους θεωρούν όχι αγίους, αλλά αγρίους, αθλίους, έτσι, να τους καταφρονούν. Και όλη η δόξα πλέον έμενε να την πάρουν από τον Θεό. Έμενε αποθηκευμένη, θα λέγαμε, στις αποθήκες του Θεού, αποταμιευμένη εκεί και τους περίμενε. Δεν έχαναν τίποτε από τον μισθό τους, τον ουράνιο, για όλους αυτούς τους κόπους που έκαναν, κρυφά όμως, χωρίς να παίρνουν κάποιο έπαινο από τους ανθρώπους. Ένας τώρα που παίρνει τον έπαινο από τους ανθρώπους, οπωσδήποτε τον χάνει από τον Θεό. Και αν παίρνει ακόμα μεγαλύτερο από αυτό που αξίζει, καταλαβαίνετε πως ισχύει αυτό το ουέ, όπως λέει εδώ ο ασκητής, για αυτόν τον άνθρωπο, το αλίμονο δηλαδή. Γιατί παίρνεις τότε κατάκριμα, όταν αποδέχεσαι πράγματα, δόξα που δεν σου αξίζει. Όταν μας επαινούν, όταν μας δοξάζουν, μας λένε οι Άγιοι να αποστρεφόμαστε, να απορρίπτουμε αυτή τη δόξα. Και μέσα μας να λέμε μη ημίν Κύριε, μη ημίν, αλλά ή το όνομα Τι σου δώσ' δόξα, όχι σε μένα Κύριε, αλλά στο όνομά σου δώσε δόξα. Και στους ανθρώπους είτε να σιωπούμε όταν μας προσφέρουν αυτό το βρωμερό υμνολόγιο, είτε να τους λέμε σταμάτα μη λες τέτοια πράγματα. Ο Αββάς Αντώνιος, ένα ακόμα απόφθεγμα από το γερατικό, αναφερόμενος στην πνευματική κατάσταση των ανθρώπων του μέλλοντος, έλεγε, αυτό είναι ακριβώς η εποχή μας, θα έρθει η εποχή που όλοι οι άνθρωποι θα είναι μανιακοί, τρελοί δηλαδή. Όταν δεν συναντούν κάποιον που είναι γνωστικός, που έχει ακόμα σώσει τις φρένες του,
θα επαναστατούν κατά αυτού και θα του λέγουν «Είσαι τρελός». Θα λέγουν δε αυτό διότι δεν θα τους ομοιάζει εις την μανία. Θα ξεχωρίζει. Είναι όπως το θεατρικό αυτό έργο «Ειρηνόκερι», που όλοι είχαν βγάλει ένα κέρατο στη μύτη, ένας δύο δεν είχαν βγάλει και τους λέγανε «Τι γίνεται με εσάς? Πρέπει και εσείς να βγάλετε κέρατο, αλλιώς δεν γίνεται. Μπορείτε να ξεχωρίζετε». Όποιος σήμερα ξεχωρίζει, είναι μίασμα, θεωρείται αποδιοπομπαίος. Τρέμουν τα νέα παιδιά, τα καημένα, μήπως και ξεχωρίσουν στο σχολείο από τους άλλους. Και βλέπεις μια μαζοποίηση των ανθρώπων. Όλοι τα ίδια παντελόνια, όλοι το ίδιο τρόπο ομιλίας, το ίδιο φέρσιμο, μη τυχόν και κάποιος κάνει κάτι που δεν το κάνει η μάζα. Αν κάποιος είναι γνωστικός, αν κάποιος είναι ηθικός, αν κάποιος είναι πιστός, θεωρείται τρελός. Θεωρείται παροχημένης εποχής, καθυστερημένος, βλάκας κλπ. Θα λέγουν δε αυτό, λοιπόν, λέει ο Άγιος Αντώνιος, ότι είσαι τρελός, γιατί δεν θα τους ομοιάζει, δεν θα τους ομοιάζεις στη μανία, στην τρέλα. Τους μανιακούς όμως αυτούς καθόλου δεν πρέπει να λαμβάνει υπόψη του ο αγωνιζόμενος στον αγώνα της ευσεβίας και της αρετής. Καθόλου δεν πρέπει να προσέχεις στα λόγια των μανιακών. Και έχουν πάρα πολύ πληθύνει στην εποχή μας οι μανιακοί, γιατί έχει πληθύνει πάρα πολύ η αμαρτία και η διαστροφή. Και αν κάποιος θέλει να μην αμαρτάνει, θέλει να κάνει το θέλημα του Θεού, θεωρείται τρελός. Θεωρείται φανατικός, κολλημένος, οπισθοδρομικός, θρησκόληπτος κλπ. Κλπ. Όλα αυτά τα γνωστά που ακούμε καθημερινά. Είπε ο Αββάς Αντώνιος ότι έρχεται καιρός, και θα λέγαμε και ήδη ήλθε, είναι οι άνθρωποι μανώσοι, που οι άνθρωποι θα τρελαθούν. Και επανείδωση την μη μενόμενον, και αν τον κάποιον να μην μένεται, να μην είναι τρελός. Και η μεγαλύτερη τρέλα βέβαια είναι η αμαρτία, η υπερηφάνεια, η κορυφαία αμαρτία, από την οποία υπερηφάνεια, όπως λέει ο Αββάς Ιωάννης της Κλίμακος, ο άνθρωπος φτάνει και στην τρέλα, με την ψυχιατρική έννοια του όρου, στην έκσταση των φρενών. Επάνειδο συντηνά μη μενόμενον, επαναστήσονται αυτό, λέγοντες, θα πέσουν πάνω του και θα του λένε «Σημαίνει, εσύ είσαι τρελός, για το μη είναι όμοιον αυτής, επειδή δεν θα είναι όμοιός τους. Εις, στους οποίους αναφορικό, ουδή όλος προσέχει τον αγωνιζόμενο». Αυτούς όλους μην τους προσέχεις καθόλου, εσύ που αγωνίζεσαι πνευματικά, αν θέλεις να προκόψεις πνευματικά. Αν ασχολείσαι με τα λόγια τους και πτωείσαι και δηλιάζεις, τότε φυσικά θα υποκύψεις, θα ταυτιστείς με αυτούς, θα γίνεις και εσύ ένας από τους πολλούς τρελούς, ένας από τους πολλούς μανιακούς. Ο Κύριος είπε στον Απόστολο Παύλο «Μη φοβού το μικρό πίμνιον». Μου έλεγε κάποιος στενοχωριέ μου, λέει, «Πάτερ, που είμαστε λίγοι». Μα πάντα λίγοι είμαστε οι χριστιανοί, ανά τους αιώνες. Ποτέ οι χριστιανοί, οι πραγματικοί χριστιανοί δεν ήταν πολλοί. Μην νομίζετε ότι αυτή η άθλια κατάσταση εκκλησίας είναι μόνο τώρα. Και τότε, και στα χρόνια των μεγάλων πατέρων της Εκκλησίας, του Αγίου Βασιλείου, του Αγίου Γρηγορίου, του Θεολόγου, του Ιωάννου του Χρυσοστόμου, λίγοι ήταν οι Άγιοι Πατέρες. Μου λένε σήμερα, πού είναι οι Άγιοι Πατέρες, πού είναι οι κληρικοί μας, πού είναι οι επίσκοποι μας? Είναι, αλλά είναι πολύ λίγοι. Πάντα έτσι ήταν. Οι αληθινοί ιερείς, οι αληθινοί επίσκοποι και οι αληθινοί πιστοί, πάντα λίγοι ήταν. Όταν είχε πάει ο μόδης του στο Μέγα Βασίλειο και τον απειλούσε και του έλεγε, θα σε εξορίσω, θα σου πάρω την περιουσία, θα σε βάλω στα βασανιστήρια, θα σε σκοτώσω. Λέει, τίποτα άλλο έχεις να μου πεις? Τι άλλο σου πω, λέει. Δεν σου φτάνουν αυτά?
Όχι, λέει. Αυτά δεν είναι τίποτα. Δεν είναι απειλές για μένα. Και αν με εξορίσεις, όπου και να πάω, το η γη του Κυρίου μου είναι. Πάλι στο δικό μου τόπο θα είμαι. Και αν μου πάρεις όλη την περιουσία, πάρε τη μου. Δεν έχω τίποτα. Μερικά βιβλία έχω και κάνα δύο ρούχα. Και αν θες να με βασανίσεις, βασάνισε με. Με το πρώτο, δεύτερο που θα μου κάνεις, θα πεθάνω. Έτσι αδύναμος που είμαι. Τίποτα άλλο έχεις να μου πεις, λέει. Και απαντάει ο Μόδεσος και λέει, ήταν ο κοσμικός, έτσι, απεσταλμένος του βασιλέως, ο άρχοντας. Πρώτη φορά μου μίλησε έτσι επίσκοπος. Και του λέει, Βασίλης, επειδή πρώτη φορά φαίνεται είδες επίσκοπο αληθινό. Και τότε σπάνιζαν οι αληθινοί επίσκοποι, όπως και τώρα και πάντοτε. Μη μας κάνει εντύπωση, λοιπόν. Και να μην δηλιάζουμε που είμαστε λίγοι, γιατί η αλήθεια δεν είναι με τους πολλούς. Η αλήθεια είναι με τον ένα. Η αλήθεια είναι ο ένας, με κεφαλαίο, ο Χριστός. Και πάντα το ποιμνιό του είναι μικρό. Ο ίδιος μας το είπε. Λίγοι είναι αυτοί που βρίσκουν την οδό, την στενή και δεθλιμμένη, την απάγουσα εις τη ζωή. Οι πολλοί παίρνουν την πλατεία οδό, την ευρύχωρο, που οδηγεί όμως την απώλεια. Του Αγίου Εφραίμ, αδελφοί, εάν κάποτε συμβεί να μας ειρωνευθούν οι άνθρωποι για ένα αγαθό έργο το οποίο επετελέσαμε, δεν πρέπει να ντραπούμε για την άδικη αυτή ειρωνία και να σπεύσουμε να κάνουμε εκείνα που δεν πρέπει για να μας επενέσουν. Άμα μας ειρωνευτούνε, τα βάφουμε μαύρα, όπως λέμε, αμέσως. Κατεβάζουμε τα μούτρα μας. Δεν μας αρέσει η ειρωνία. Μη σε νοιάζει, λέω ο Γιώργος Εφραίμ. Μην πτωείσαι. Και πολύ περισσότερο μη συμβιβαστείς. Επειδή σε ειρωνεύτηκαν και μην κάνεις εκείνα που αρέσουν στους ήρωνες για να σε επενέσουν, για να τους αλλάξεις τη γνώμη. Μην δυσμονόμενο αυτό που έχει γραφεί, λαός μου, ου του οποίου ο νόμος μου εν την καρδία ημών, είναι στην καρδιά σας. Είναι από τον προφήτη Ισαΐα. Μιλάει ο Θεός. Μη φοβήστε ονειδισμών ανθρώπων. Ε? Κοιτάξτε, ο ίδιος ο Θεός του λέει. Μη φοβάστε τα ντροπιάσματα των ανθρώπων, τις ρονίες τους. Και το φαβισμό αυτόν μη ιτάστε και μη νικέστε από τον εξευτελισμό που σας κάνουν και το χλεβασμό. Ως περγάρ ημάτιον βρωθήσετε υποχρόνου και ως αίριον βρωθήσετε υποσιτός, η δε δικαιοσύνη μου εις τον αιώνα έστε, το δε σωτηριόν μου εις γενεάς γενεών. Ο φαβλισμός που μας κάνουν οι άνθρωποι, οι ειρωνίες, ο χλεβασμός, η απαξίωση, σαν ημάτιο θα καταστραφεί όπως το ρούχο καταστρέφεται από το σκόρο και το μαλλί υποσιτός, ενώ η δικαιοσύνη μου, η αρετή μου, που είναι και δική σας αρετή αν θέλετε, θα μείνει στον αιώνα και δεν θα χαθεί ποτέ. Μη σε νοιάζει λοιπόν αν σου λένε καλά λόγια ή κακά λόγια. Ένα να σε νοιάζει, έχεις τη δικαιοσύνη του Θεού, έχεις την αρετή του Θεού, την έχεις κάνει δική σου, σε όσο πιο βαθμό μπορείς. Γιατί η δικαιοσύνη του Θεού είναι άπειρη, ε? Οι αρετές του Θεού είναι άπειρες, δεν έχουν τέρμα. Εμείς μετέχουμε στις αρετές, στις άξιες ενέργειες δηλαδή του Θεού, στην αγάπη, στην ταπείνωση που τις έχει ο Θεός σε άπειρο βαθμό, μετέχουμε στο μέτρο που ταπεινωνόμαστε, στο μέτρο που αγωνιζόμαστε, στο μέτρο που αγαπάμε τον Θεό, φανερώνουμε στον εαυτό μας τις θείες και άκτιες ενέργειες. Αφήνουμε τον Θεό να εργαστεί μέσα μας. Και αυτό ακριβώς είναι η αγιότητα, όπως έλεγε και ο Άγιος Παΐσιος.
που τον ρωτούσαν κάποιοι πώς τα κατάφερες και έγινες τόσο καλός, τόσο πράος, τόσο. Και λέει, δεν έκανε τίποτα. Μα πώς λέει, δεν έκανε τίποτα. Κάτι έκανες. Να σας πω τι έκανα, λέει. Άφησα το Θεό να εργαστεί μέσα μου. Στο μέτρο που αφήνουμε το Θεό να εργαστεί μέσα μας και δεν τον εμποδίζουμε με τα πάθη και μάλιστα με την ανθρωπαρέσκεια, με το να προσπαθούμε να αρέσουμε στους ανθρώπους δηλαδή, οπότε εμποδίζουμε τον Θεό να ενεργήσει μέσα μας. Στο μέτρο λοιπόν που δεν υποκύπτουμε στην ανθρωπαρέσκεια, φανερώνουμε τη δικαιοσύνη Του, την αρετή Του, τις άκτιες ενέργειές Του στη ζωή μας. Και αυτό ακριβώς είναι και η σωτηρία μας, η ένωσή μας με τον Θεό και η ζωή Του να γίνει ζωή μας. Και αλλού πάλι λέγει, εγώ δε ούκα πειθώ, πάλι είναι από τον προφήτη Ισαΐα, ουδίαν τη λέγω, πάλι μιλάει ο Κύριος, τον όταν μου έδωκα εις μάστιγας, τας δέσει αγώνας μου εις ραπίσματα, το δε πρόσωπόν μου ουκ απέστρεψα από αισχύνης εμπτισμάτων και Κύριος, Κύριος βοηθός μα γεννήθη. Δια τούτο ουκ ενετράπην, αλ έθηκα το πρόσωπόν μου ως στερεάν πέτραν και έγνων ότι ουμή εσχυνθώ. Προφητεία για τον Κύριο, αλλά και για όλους τους του Κυρίου. Δεν απειθώ, δεν φαίνομαι απειθής ως άνθρωπος, ο Κύριος μας απέναντι στον ουράνιο Πατέρα Του. Ουδίαν τη λέγω. Και δεν αντιλέγω στο θέλημα του Θεού. Δεν φέρνω αντιλογία. Τον νότον μου, την πλάτη μου έδωσα εις μάστιγας και τα σιαγόνες μου εις ραπίσματα και το πρόσωπό μου δεν το απέστρεψα από την αισχύνη των επτισμάτων. Τον μαστίγωσαν τον Κύριο, τον εράπησαν, τον έφτισαν. Και ο Κύριος, Κύριος βοηθός μου, εγεννηθεί. Και έτσι και ο κάθε χριστιανός υφίσταται, εάν είναι όντως χριστιανός, ανάλογα με αυτά που υπέστη ο Κύριος. Σε ένα βαθμό βέβαια, όσο παραχωρήσει ο Κύριος. Η ζωή του χριστιανού, του κάθε χριστιανού, είναι μία, θα λέγαμε, επανάληψη της ζωής του Χριστού. Γι' αυτό είπε ο Κύριος, «Η εμέ δίωξαν και εμάς διώξουσι». Ό,τι έπαθα εγώ, σε έναν βαθμό θα το πάθετε κι εσείς. Μη σας παραξενεύει το γεγονός λοιπόν ότι και εσάς οι άνθρωποι με τον τρόπο τους σας μαστιγώνουν, σας ραπίζουν, σας φτύνουν, μπορεί και πραγματικά, ρεαλιστικά, μπορεί και θα λέγαμε με έναν άλλο τρόπο, αλληγορικά, να το πούμε έτσι, μεταφορικά. Αλλά πάντοτε πρέπει να περιμένουμε εσχήνη, ντροπή, ραπίσματα, κολαφίσματα, όλα αυτά που υπέστηκε ο Κύριος, εάν είμαστε όντως του Χριστού. Και δεν πρέπει να τα αποστραφούμε όλα αυτά. Βλέπετε, αυτά που λένε οι Άγιοι Πατέρες είναι αυτά που μας δίδαξε ο Κύριος και με τα λόγια Του και με τη ζωή Του. Όταν μας λένε οι Άγιοι Πατέρες, μη σε νοιάζει αν σε καταφρονούν, αν σε βρίζουν, αν σε ραπίζουν, αν σε κολαφίζουν, αν σε απαξιώνουν, δεν το λένε έτσι φιλοσοφώντας, στοχαζόμενοι, αλλά το είδαν στο ζωή του Χριστού. Γι' αυτό το εφάρμοσαν και ήδη στη ζωή τους και το δίδαξαν και σε εμάς. Ανέθηκα το πρόσωπό μου ως στερεάν πέτραν και έγνων ότι ουμή εσχυνθώ. Και έκανα, λέει, το πρόσωπό μου σαν στερεά πέτρα, δεν δίλιασα, δεν σκυθρόπασα μπροστά στην σχήνη, στην τροπή, στον βασανισμό των ανθρώπων, αλλά έμεινα στερεός όπως η πέτρα και έγνων ότι ουμή εσχυνθώ και είμαι βέβαιος ότι τελικά δεν θα κατεσχυνθώ. Ποιος θα κατεσχυνθεί τελικά? Ο πονηρός και η ακόλουθή του. Η τελική τροπή θα είναι στη Δευτέρα Παρουσία, εκεί που θα γίνει η παγκόσμια κρίση. Και εκεί θα ισχυθούν όλοι αυτοί που τώρα
κομπορημονούν και χλεβάζουν τους χριστιανούς και τον Χριστό μας και εμπέζουν τον Χριστό και εμάς. Αυτοί τελικά θα ντροπιαστούν. Έγνουν ότι ομοί ασχηθώ, εγώ δεν θα ντροπιαστώ ποτέ. Λέει ο Κύριος και εμείς μαζί με τον Κύριο. Αυτά που μας κάνουν οι άνθρωποι δεν είναι να τα λογαριάζουμε. Δεν πρέπει να τα υπολογίζουμε. Γι' αυτό συνεχίζει ο Άγιος Εφραίμ, ακριβώς και εμείς αγαπητοί. Και αν ακόμη βριζόμεθα και αν επεζόμεθα και οτιδήποτε κακό πάσχομαι από τους ανθρώπους, επειδή εκτελούμε το αγαθό, ας μη δηλιάσουμε, ούτε να εγκαταλείψουμε τον ίσο δρόμο, εφαρμόζοντας την υπόδειξη του προφητάνακτος Δαβίδ. Τι λέγει στον 26ο ψαλμό. «Εάν παρατάξετε επ' εμέ παρεμβολή, ου φοβηθήσετε η καρδία μου». Παρεμβολή είναι στρατόπεδο. Εάν λοιπόν λέει παραταχθεί εναντίον μου ένα ολόκληρο στρατόπεδο εχθρικό, η καρδιά μου δεν θα φοβηθεί. Δεν πρέπει να μας νοιάζει αν μας επιτίθενται κάποιοι ή και όλοι. Γιατί εμείς τηρούμε το Λόγο του Θεού, το θέλημα του Θεού. Μου λένε, Πάτερ, είμαστε σαν τα πρόβατα μέσα στους λύκους. Μας επιτίθενται όλοι. Μπαίνουμε στην εκκλησία και όλοι είναι φημωμένοι. Και μόνο εγώ, λέει, δεν φοράω το φήματρο αυτό. Και με κοιτάνε, λέει, σαν μίασμα. Δεν πειράζει. Εσύ θα πας όπως θέλει ο Θεός. Χωρίς να βλασφημίσεις το Θεό. Γιατί ο Ναός είναι Άγιος και η σκόνη ακόμα στο πάτωμα είναι αγιασμένη. Και μου λέγανε άνθρωποι που έγιναν καλά με το που πήραν από αυτή τη σκόνη ή έβαλαν το πρόσωπό τους κάτω και ακούμπησαν αυτή τη σκόνη την αγιασμένη του ναού. Εάν παρατάξετε επ' εμέ παρεμβολή, ολόκληρο στρατόπεδο να επιτεθεί εναντίον μου, ακόμα και όλος ο κόσμος να με μισήσει, όπως το είπε ο Κύριος, έσαστε, λέει, μισούμενοι υπό πάντων. Θα σας μισήσουν όλοι τελικά. Η καρδία μου ου φοβηθήσετε. Δεν θα φοβηθεί η καρδιά μου. Και την άλλη συμβουλή, υπερήφανη, όπως λέει στον 118ο ψαλμό, παρηνόμου νέος φόδρα, από δε του νόμου σου ουκ εξέκλεινα. Οι κοσμικοί άνθρωποι διαφθαρμένοι και διαστραμμένοι και ανήθικοι, τι κάνουν, παρηνόμου, λέει, σφόδρα. Όλο και διωγγώνονται οι παρανομίες τους. Από δε του νόμου σου και ξέκλεινα. Εγώ όμως δεν παρεξέκλεινα, δεν ξέφυγα από τον νόμο σου, από την τήρηση του νόμου σου. Όχι να πεις, όπως λένε κάποιοι, τώρα κοίταξε τι γίνεται, κατακλυσμός από κακό, από διαφθορά, βάλε και εσύ λίγο νερό στο κρασί σου. Όχι, καθόλου δεν θα βάλω νερό στο κρασί μου. Γιατί μετά το κρασί ξυνίζει και δεν πίνεται. Όπως μου το δίνει ο Χριστός, άκρα το ίνο θα πιω. Τον νόμο του δεν θα τον οθεύσω. Δεν θα κάνω εκπτώσεις. Λεγόμενες οικονομίες που δεν είναι οικονομίες. Γιατί στον νόμο του Θεού δεν χωράει οικονομία. Από δε του νόμου σου ουκ εξέκλεινα. Και πάλι λέει στον 68ο ψαλμό. Ένεκά σου η πίνεγα ονειδισμών, εκάλυψεν εντροπή το πρόσωπόν μου. Για χάρη σου, λέει, υπέμεινα ονειδισμό, ντροπή δηλαδή, ντροπιασμό, εξευτελισμό, λέει ο Κύριος ως άνθρωπος, κάνοντας υπακοή στον ουρανής πατέρα του, αλλά και εμείς οι χριστιανοί ως μαθητές του. Σίγουρα και εμείς θα υποστούμε εξευτελισμούς. Δείτε τους Αγίους Μάρτυρες. Δεν τους σκότωναν απλώς, τους εξευτέλισαν προηγουμένως. Τους γύμναν, τους διαπόμπευαν, τους περιέφεραν μέσα στην πόλη. Και όμως εκείνοι τον λογάριζαν σαν τίποτε όλο αυτό. Αυτό είναι το μαρτύριο. Το να σου κόψουν το κεφάλι ένα λεπτό δεν είναι τίποτα. Αλλά να περάσεις όλα αυτά προηγουμένως και τη σωματική ταλαιπωρία και κακουχία και τους πόνους και τα καψίματα και τα τηγανίσματα και τα σουβλίσματα
και τα αλάτια που τους βάζανε πάνω στις πληγές και τα οποιαδήποτε βασανιστήρια και προπάντων τον εξευτελισμό, τις ηρωνίες, όπως έκανε και στον ίδιο τον Κύριο. Τον χτυπούσαν, λέει, στον σβέρκο, τα λεγόμενα κολαφίσματα, αφού του, και του λέγανε μετά, πες μας, προφήτεψέ μας, ποιος είναι που σε χτύπησε, τον κορόιδευαν δηλαδή, τον ενέπαιζαν. Και περνώντας κάτω από το στρατό του λέγανε, καλά τώρα, εσύ που έλεγες ότι μας έσωσες και θα μας σώσεις, σώσ' τον εαυτό σου τώρα, κατέβα από το σταυρό, αν είσαι αυτό που έλεγες. Ενεκάσουν η πίνη γαονιδισμών, εκάλυψεν εντροπή το πρόσωπό μου. Και ο Κύριος ο ίδιος τι μας είπε, μακάρι εστέ όταν ονειδήσωσιν ημάς και διώξωσι και ύποσι παν πονηρών ρήμα καθημών ψευδόμενοι ένε και νεμού. Πότε είστε μακάρι, όχι όταν σας λένε μπράβο και τι καλοί που είστε, όπως συνηθίζουν να λένε οι φαύλοι γονείς τα παιδιά, όλο μπράβο μπράβο και τα κάνουν εγωιστές και τα καταστρέφουν, αλλά όταν λέει σας ονειδήσουν, όταν σας ντροπιάσουν γιατί είστε δικοί μου, όταν σας κλεβάσουν γιατί κάνετε το σταυρό σας που περάσετε έξω από την εκκλησία, τότε είστε μακάρι. Όταν σας ειρωνευτούν επειδή κάνετε το σταυρό σας πριν φάτε, για την προσευχή σας, τότε είστε μακάρι. Και σας καταδιώξουν και πούν οποιοδήποτε πονηρό ρήμα, κακό λόγο δηλαδή, εναντίον σας, ψευδόμενοι ένε και ναι μου, λέγοντας ψέματα εξαιτίας μου, γιατί δεν αποδέχονται εμένα και ψεύδονται και λένε το φως σκοτάδι και το σκοτάδι φως και την αποσυνδρόμηση τη λένε πρόοδο και την αληθινή πρόοδο που είναι η αρετή τη λένε οπισθοδρόμηση. Αυτό είναι το ψέμα που λένε οι άνθρωποι του κόσμου εξαιτίας του Χριστού, γιατί δεν θέλουν το φως και το παρουσιάζουν ως σκοτάδι και την εκκλησία τη λένε μεσαίωνα, ενώ αυτή είναι ο μεσαίωνας. Αυτοί μας γυρνίζουν στον πρωτογονισμό, στην προ-Χριστού εποχή των σπηλαίων μας γυρίζουν όλοι αυτοί και στις διαστροφές και στις ανηθικότητες των λαών που ήταν τελείως αφώτιστοι από το Πνεύμα του Χριστού και του Ευαγγελίου. Και αυτό το παρουσιάζουν ως πρόοδο, την ανομαλία και την ομοφιλοφιλία και όλα αυτά που επέβαιναν χιλιάδες χρόνια προ-Χριστού, τα Σόδωμα και τα Γόμορα που τα κατέκαυσε ο Θεός. Και θέλουν εκεί να μας γυρίσουν και το λένε πρόοδο αυτό. Την οπισθοδρόμηση τη λένε πρόοδο. Είστε μακάρι λοιπόν να σας ντροπιάσουν, λέει, και σας καταδιώξουν και σας πούν οποιοδήποτε κακό λόγο επειδή πιστεύετε σε μένα. Ας μην τραπούμε λοιπόν, αγαπητοί, να ονομαστούμε υποκριτές. Βλέπετε, τα ίδια που λέγανε, που λέμε τώρα, τα λέγανε και τότε. Τέταρτος αιώνας είναι ο Άγιος Εφραίμος Ήρος. Και τότε τους χριστιανούς τους λέγανε υποκριτές. Και τώρα σου λένε, εσείς με τους μεγάλους σταυρούς που πάτε στις εκκλησίες και κάνετε, και εμείς λέμε είμαστε χριστιανοί. Άμα είσαι χριστιανός, αποδείξέ το. Όχι στα λόγια. Και εμείς λέει πιστεύουμε. Πώς πιστεύετε δηλαδή? Πώς πιστεύετε? Όταν τα νεκροταφεία που πάτε ολολίζετε σαν τους ειδωλολάτρες. Όταν δεν πατάτε στην εκκλησία, όταν δεν εξομολογήσετε, όταν δεν κοινωνάτε, πώς πιστεύετε? Όπως πιστεύουν και οι δαίμονες. Είναι φανερό λοιπόν ότι οι τιούτοι τύποι, λέει, μας χαρακτηρίζουν υποκριτές όχι για να μας διορθώσουν, προσέξτε, αλλά για να μας κάνουν να χάσουμε την ηθική μας ευθυξία και να γίνουμε κι εμείς όπως εκείνοι. Να γίνουμε ανεδείς, να γίνουμε αυθάδεις, να αποξενωθούμε από την ευλάβεια και από κάθε άλλη αρετή. Γι' αυτό μας λένε υποκριτές. Για να γίνουμε σαν και αυτούς. Να γίνουμε θρασείς, να βρίζουμε, να φερόμαστε όπως οι κοσμικοί άνθρωποι που δεν έχουν ούτε ιερό ούτε όσιο. Και αυτό το λένε ευθύτητα. Αυτό το λένε ειλικρίνεια. Διότι οι άνθρωποι της αμαρτίας ονομάζουν υποκριτά στους ευλαβείς. Βλέπετε. Τα ίδια πράγματα. Πριν 1600 χρόνια τα γράφει ο Άγιος Εφραίμ. Μην μας κάνει εντύπωση λοιπόν.
και μην μας πτωούν αυτοί οι χαρακτηρισμοί. Ας μην τραπούμε να ονομαστούμε υποκριτές από τους παραβάτες των εντολών του Κυρίου. Ας προσέξουμε λοιπόν και πάλι αδελφοί, να μην παρασυρθούμε από τέτοιους χαρακτηρισμούς και ντραπούμε από τέτοιες αμαρτωλές ειρωνίες. Αλίμονο τότε. Κινδυνεύουμε να απολέσουμε την κατά Χριστό ωφέλιμη μόρφωση της ευσεβίας και να γίνουμε απαίδευτοι. Οπότε, κατά την Αγία Γραφή, μας αναμένει ο θάνατος. Απαιδεύτης συναντά θάνατος. Μην χάσουμε την πίστη μας, την ηθική μας, τον αγώνα μας για την αρετή, επειδή κάποιοι θα μας πούν υποκριτές και θρησκόληπτους και κολλημένους και φανατικούς. Ενθυμηθείτε τι λέγει η Αγία Γραφή σε άλλο σημείο. Αγαπητοί, εάν η καρδία ημών μη καταγινώσκει ημών, παρησίαν έχομεν προς τον Θεόν. Μη σε νοιάζει τι λένε οι άλλοι, αν σε καταγινώσκουν, σε κατακρίνουν, σε διαπομπεύουν, σε ειρωνεύονται, αλλά η καρδιά σου τι λέει, η συνείδησή σου τι λέει. Αν η συνείδησή σου δεν σε κατηγορεί, δεν σε κατακρίνει, σε πληροφορεί ότι έτσι που κάνεις, έτσι θέλει ο Θεός, μη σε νοιάζει τι λένε οι άνθρωποι. Έχεις παρησία προς τον Θεό και αυτό είναι που μετράει, αυτό είναι το σπουδαίο. Όχι να έχεις το καλό όνομα μεταξύ των ανθρώπων, όπως λένε οι άνθρωποι του κόσμου, να είσαι λέει μέσα σε όλα, εγώ έτσι λέει σε θέλω, και να είσαι στον κόσμο και να χορεύεις και να γλεντάς και να πηγαίνεις και στην εκκλησία, να τα κάνεις όλα. Εσύ που τα κάνεις όλα, τελικά είσαι με τον πονηρό. Δεν μπορείς να είσαι στον Χριστό και να κάνεις και αμαρτία. Η αμαρτία δεν έχει σχέση με τον Χριστό. Αλλού πάλι η Αγία Γραφή μας υπενθυμίζει. «Ή ονειδίζεστε εν ονόματι Χριστού», είναι από την πρώτη καθολική επιστολή του Αποστόλου Πέτρου. «Μακάρι, εάν σας ντροπιάζουν δηλαδή, σας κατηγορούν, σας χλεβάζουν, σας υβρίζουν εν ονόματι του Χριστού, είστε μακάρι, ότι το της δόξης και δυνάμεως και το του Θεού πνεύμα εφημάς αναπαύεται». Το πνεύμα του Θεού, το πνεύμα της δόξης, της αληθινής δόξης και όχι της δόξης των ανθρώπων που είναι κούφια, που δεν έχει περιεχόμενο. Το πνεύμα του Θεού, το πνεύμα της δυνάμεως, της αληθινής δυνάμεως, γιατί η αληθινή δύναμη είναι του Θεού. Μην παρασυρώμαστε από τα φαινόμενα και νομίζουμε ότι ο διάβολος είναι ο δυνατός και ο κυρίαρχος. Τίποτα δεν είναι. Ένα αφήσιμα θα του κάνει ο Θεός και όλο αυτό το αφήγημα, το κατασκεύασμα της νέας τάξης πραγμάτων θα πάει πέρα, θα διαλυθεί, θα κουνιορτοποιηθεί. Αλλά θα πείτε γιατί ο Θεός τα αφήνει και προχωράει και φαίνεται ανίκητο. Για τις αμαρτίες μας. Μέχρι ότου συμπληρωθούν οι σεσωσμένοι που περιμένει ο Κύριος να μετανοήσουν και τότε θα δώσει ένα αφήσιμα και θα τους διαλύσει όλους αυτούς τους εργάτες της ανομίας και τα έργα τους. Όχι βέβαια γιατί τους μισεί, αλλά γιατί οι ίδιοι δεν θέλουν να έχουν σχέση μαζί του. Και ο διάβολος μετά τους ταλαιπωρεί, τους βασανίζει και τους καταστρέφει, καταστρέφοντας και ο ίδιος τον εαυτό του. «Ιονιζίζεστε εν ονόματι Χριστού, μακάρι, ότι το της δόξης και δυνάμεως και το του Θεού πνεύμα εφημάς αναπαύεται». Και οι χριστιανοί είναι αληθινά δυνατοί. Γι' αυτό και βλέπετε, προσπαθούν να τους εμβολιάσουν όλους, να μην μείνει κανένας. Γιατί τι τους πειράζει, έχετε τους περισσότερους, όχι, τους θέλουμε όλους. Έχετε όλους πλην ενός, θέλουμε και αυτόν τον ένα. Γιατί αυτός ο ένας είναι παντοδύναμος, είναι με τον Θεό. Η αλήθεια είναι παντοδύναμη και ο διάβολος δεν θέλει ούτε ένας να είναι με την αλήθεια. Γι' αυτό έχει τεράστια σημασία εσύ που έχεις την αλήθεια, εσύ είσαι και ένας να τη λες, να την ομολογείς. Γιατί αυτό συντρίβει τον διάβολο.
Δεν χρειάζεται να είμαστε πολλοί για να πούμε την αλήθεια. Και ο ένας είναι ο παντοδύναμος. Γιατί είναι με τον παντοδύναμο Θεό που είναι η αλήθεια με κεφαλαίο. Κατά μέν αυτούς βλασφημείτε, κατά δε ημάς δοξάζεται. Μη γάρτης ημών πασχέτω ως φωνεύς, ή κλέπτης, ή κακοποιός, ή ως ανωτριοεπίσκοπος, ή δε ως χριστιανός, μη εσχυνέστο. Δοξαζέτω δε των Θεών εν το μέρη τούτο. Είστε μακάρι, λέει ο Απόστολος Πέτρος, εάν ντροπιάζεστε, κατηγορήστε, χλεβάζεστε, γιατί ακολουθείτε τον Χριστό, επειδή είστε του Χριστού, επειδή είστε χριστιανοί. Το Πνεύμα του Θεού, το Πνεύμα της δόξης και της δυνάμεως αναπαύεται σε εσάς. Κατά μένα αυτούς βλασφημείτε, κατά δε ημάς δοξάζεται. Ο Θεός μέσα από τους αληθινούς πιστούς Του δοξάζεται και μέσω των έργων Του, τα οποία ενεργούνται μέσω των πιστών Του. Να μην πάσχετε, να μην υποφέρετε, να μην κατηγορήστε, γιατί παρανομείτε. Αυτό να προσέξετε, λέει ο Απόστολος Πέτρος. Μην κατηγορήστε ως φωνείς, ως κλέπτες, ως κακοποιοί, ως αλλοτριοεπίσκοποι. Τότε, αν υποφέρετε, γιατί είστε κακοί, δεν έχετε κάφημα, τότε δίκαια πάσχετε. Εάν όμως πάσχετε ως χριστιανοί, μην ντρέπεστε να δοξάζετε το Θεό, που αξιωθήκατε να πάθετε κάτι γιατί είστε του Χριστού. Ο λίγο δε περαιτέρω, ο αυτός Θείος Απόστολος λέει, «Ή ο δίκαιος μόλις σώζεται, ο ασεβής και αμαρτωλός που φανείται». Δεν είναι τελικά εύκολο πράγμα, η σωτηρία. Τι λέγει? Εάν ο δίκαιος, λέει, μόλις και σώζεται, ο ασεβής και αμαρτωλός που φανείται. Ας αποφεύγουμε λοιπόν, αδελφοί, το ανεδές θάρρος και τον γέλοτα, διότι αυτές οι κακές συνήθειες καταστρέφουν την ψυχή του μοναχού και του όποιου πιστού. Έτσι, η ανέδεια, το θράσος, η ανεσχυντία είναι κάτι που μας καταστρέφει και φανερώνει περηφάνεια, φανερώνει ίηση. Η Αγία Γραφή μακαρίζει και επαινεί εκείνον ο οποίος καταπτύσσει πάντα διευλάβιαν. Καταπτύσσει, δηλαδή φτύνει με περιφρόνηση, καταφρονεί τα πάντα για χάρη της ευλαβίας. Και τον έπαινο και την καταφρόνηση των ανθρώπων, τα καταφρονεί όλα ο άνθρωπος που θέλει να είναι ευλαβής. Δεν τον νοιάζει τι λένε οι άλλοι, αν τον κατηγορούν ή αν τον επαινούν. Καταπτύσσει πάντα διευλάβιαν. Ένα μόνο προσπαθεί να κάνει, να είναι σωστός απέναντι στον Θεό, να ευαρεστεί στον Θεό, να διασώσει την ευλάβεια. Ας αποστρεφόμεθα δε τους φεδρούς και ευκολογελώντας ανθρώπους, καθώς και τους απρόσεχτους. Γιατί και το Πνεύμα του Θεού λέει, «Τις γαρ μετοχή δικαιοσύνη και ανομία, τις δε κοινωνία φωτή προς σκότος, τις δε συμφώνησης Χριστό προς βελίαρ, ή τις μερίς πιστό μετά απίστου». Είναι από την Δευτέρα προς Κορινθίους. Ποια η σχέση, ποια η μετοχή, ποια η συνάφεια, πώς μπορεί να συνυπάρχουν δικαιοσύνη, αρετή δηλαδή, και ανομία και μαρτία, πώς μπορεί να υπάρχει κοινωνία φωτός και σκότους, να έχουμε μαζί και φως και σκοτάδι, πώς μπορεί να έχουμε συμφωνία Χριστού και διαβόλου, να τα έχουμε και τα δυο. Όμως, έρχεται ο διάβολος και σου λέει, γιατί όχι, να τα βρεις με τους αιρετικούς, δηλαδή με τους οπαδούς του διαβόλου, εσύ που είσαι με την αλήθεια, με τον Χριστό, να τα βρεις, να είστε ένα. Δεν γίνεται, πώς δεν γίνεται, λέει. Και μετά είναι το διάβολος στο τέλος θα μας πούνε να τα βρούμε και να κάτσουμε στο ίδιο τραπέζι και να κάνουμε διαπραγματεύσεις και να δούμε τα κοινά μας, όπως είναι οι οικουμενιστές. Τίποτα κοινό δεν έχουμε με τους αιρετικούς, τίποτα κοινό δεν έχουμε το διάβολο.
τι συμφώνησης Χριστό προς Βελιάρ. Οπότε, ποια είναι η ωφέλεια να συναντιόμαστε και να συνομιλούμε με αυτούς. Εφόσον δεν κάνουν πίσω από τις πλάνες τους, δεν μπορούμε να συνομιλούμε μαζί τους. Της μερίς πιστό μετά πιστού, ποια είναι η μερίδα του πιστού μαζί με τον άπιστο, πώς μπορεί να υπάρχει συνύπαρξη και συμφωνία και συνδιαλλαγή του πιστού με τον άπιστο. Το χειρότερο είδος μαγείας, ξέρετε ποιο είναι? Αυτό που ανακατεύουν σταυρό με ένα σκόρδο μαζί, με ένα πέταλο μαζί και σου λέει ότι πιάσει. Εσύ είσαι τελείως με τον διάβολο, είναι το χειρότερο είδος μαγείας. Γιατί νομίζει ότι μπορεί να υπάρξει συμφωνία. Λέει, δεν πήγα στους μάγους αμέσως, πήγα πρώτα στον παπά, δεν μου έκανε τίποτα και μετά πήγα στους μάγους. Και σου λέει ότι πιάσει. Εσύ δεν πιστεύεις τίποτα. Ξεκάθαρα πράγματα. Χριστός και διάβολος ίσον διάβολος. Το Αβά Μάρκου. Έχει δύο ακόμα μικρά και ολοκληρώνεται όλη αυτή η υπόθεση. Εκείνος που ειλικρινώς μετανοεί, χλεβάζεται από τους ανόμους και αμαρτωλούς. Αυτό όμως είναι και απόδειξη ότι ευχαριστεί τον Θεό. Μη σε νοιάζει αν σε χλεβάζουν οι άνθρωποι. Αν αληθινά μετανοείς, σίγουρα θα χλεβαστείς. Θα πούνε, πα, τι έπαθε αυτή, τρελάθηκε, τι έπαθε αυτός. Αλλιώς τον ξέραμε, αλλιώς την ξέραμε. Έπλεξε με τους παπάδες, με τους καλογύρους. Αυτός που ειλικρινά μετανοεί, χλεβάζεται. Από ποιους όμως? Από τους ανόμους και αμαρτωλούς. Και αυτό είναι απόδειξη ότι ευαρεστεί στον Θεό. Γιατί ο Κύριος μας το είπε, ότι είστε μακάρι όταν σας ονειδήσουν και σας διώξουν και σας πούν οποιοδήποτε πονηρό λόγο, γιατί είστε δικοί μου, γιατί με ακολουθείτε. Και ακόμα δύο αποθέματα από το γεροντικό. Ο Αββάς Ιωάννης, ο Κολοβός, έλεγε προς τον μαθητή του, «Τέκνο μου, παιδί μου, ας τιμήσουμε τον ένα, με κεφαλαίο έψιλον, το Θεό δηλαδή, και όλοι θα μας τιμήσουν. Εάν δε περιφρονήσουμε τον ένα, ο οποίος είναι ο Θεός, θα μας περιφρονήσουν όλοι. Και τότε οδηγούμεθα εις βεβαίαν απώλειαν». Όποιος ακολουθεί τον Θεό, τιμά τον Θεό, τηρεί τις εντολές του Θεού, τελικά θα δοξαστεί από τον Θεό και από τους ανθρώπους του Θεού. Αλλά και αυτοί οι διαστραμμένοι και οι κακοί στο βάθος θα τον παραδεχτούν. Και χωρίς να το θέλουν και αυτοί μέσα τους θα τον επαινούν. Τιμήσομεν τον ένα και πάντες τιμώσιν ημάς. Εάν δε καταφρονήσομεν του ενός, ως εστίν ο Θεός, καταφρονούσιν ημάς πάντες και εις απώλειαν υπάγομεν. Αν για χάρη των ανθρώπων, των διαστραμμένων και αμαρτωλών καταφρονήσεις τον ένα, τον Θεό, τελικά θα καταφρονηθείς από όλους. Έλεγε ο Αββάς Ματώης περί του Αββά Τιθώη. Ο Αββάς Ματώης έλεγε, μιλώντας για τον Αββά Τιθώη, ότι δεν ευρίσκεται κανείς που να μπορεί να του ομιλήσει για οτιδήποτε πράγμα. Διότι όπως το καθαρό χρυσάφι το ζυγίζουν με ζυγόν ακριβίας, τι ούτω τρόπος και ο Αββάς Τιθώης ακούει και ομιλεί μόνον περί όσων έχουν αξία. Δεν ασχολιόταν με μάτια πράγματα και δεν τολμούσαν και αυτοί να του πούνε μάτια πράγματα. Ούχε βρίσκει άνθρωπος ανοίξε το στόμα αυτού εις αυτόν έντινη πράγματι. Ως περ το καθαρόν χρυσίον ίσταται εν ζυγό, ούτω και ο Αββάς Τιθώης. Θαυμάζουμε τους Αγίους μας για την ακαιρεότητά τους και για το ύψος της ταπεινοφροσύνης τους, της αρετής τους και για το γεγονός ότι αγαπούσαν να καταφρονούνται. Για να γυρίσουμε σε αυτό που λέγαμε στην αρχή του λόγου, μη θέλε είναι ακαταφρόνητος.
να θέλεις να καταφρονήσει. Να μην σε νοιάζει αν οι άλλοι σε περιφρονούν επειδή είσαι του Χριστού. Μάλλον να χαίρεσαι. Γιατί έτσι γίνεσαι αληθινά μακάριος. Ας αγωνιστούμε λοιπόν να ελευθερωθούμε από αυτή την μανία που λέγεται ανθρωπαρέσκεια, που λέγεται προσπάθεια να αγαπηθούμε και να εκτιμηθούμε και να γίνουμε αποδεκτοί από τους άλλους. Και ας κάνουμε ο σκοπό της ζωής μας ένα πράγμα, να αρέσουμε στον Θεό. Ό,τι και αν κοστίσει και όσο και αν δεν αρέσει στους άλλους. Ακόμα και αν μας μισήσουν όλοι, εμείς θα παραμείνουμε με τον Χριστό. Ακόμα και ας μείνουμε μόνοι, αν μείνουμε μόνοι μας. Μην παρασυρώμαστε από τη μάζα και από τον όχλο. Ισχύει απόλυτα, θα λέγαμε, αυτό που λέει ο Βάσ Αντώνιος, ότι η εποχή μας είναι η εποχή όπου οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν γίνει μανιακοί, έχουν τρελαθεί λόγω της μεγάλης αμαρτίας και διαστροφής. Και αν υπάρχει και κάποιος συνετός, σόφρον, του λένε όλοι τρελάθηκες. Ας το λένε. Εμείς θα γίνουμε τρελοί για τον Χριστό και θα είμαστε έτσι αληθινά σόφρονες και συνετοί. Το δε Θεέ μου δόξα πάντοτε νύ και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.